Τώρα τι έγινε, τι μπίφ είναι αυτό που έχει ανοίξει με, το, με τον Άρη και τον Σέρτζιο Κονσέισαο, κομπλεξικός Κονσέισαο. Αλέξη μου, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, για πες. Βάλε μας λίγο στο παρασκήνιο. Εντάξει, προσπάθησε τις τελευταίες μέρες να αποκτήσει τον Φερνάντο Αντράντε από την Πόρτο, ένα βραζιλιάνο winger. Το οποίο δεν υπολογίζει η Πόρτο ούτε ο Κονσέισαο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου την φετινή σεζόν. Ο Άρης έπεσε συμφωνία μαζί του, μίλησε και με την Πόρτο. Η Πόρτο συνένεσε καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται ούτως ή άλλως το καλοκαίρι, και από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείται κιόλας από τον προπονητή, δεν είχε καμία αντίρρηση να τον παραχωρήσει στον Άρη. Απλά για το τυπικό έπρεπε να ζητηθεί και η γνώμη του προπονητή σε αυτές τις περιπτώσεις, και όταν ρωτήθηκε ο Κονσέισαο, παρά το γεγονός ότι παραλαμβάνω δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον προπονητή και δεν τον υπολογίζει, τον έχει εκτός ομάδας, είπε ότι δεν συνενεί στην παραχωρήση. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, για να ισχυροποιήσει την απόφασή του, χθες για πρώτη φορά πήρε στην αποστολή 24 ατόμων των ποδοσφαιριστών για το Μαρίτιμο. Συγγνώμη που γελάω, αλλά εντάξει, ρε φίλε, λέω πραγματικά. Καταρχάς τώρα, δεν πρέπει τώρα. Κάνει κακό στον παίκτη τώρα. Κάνει κακό στον παίκτη. Κάνει κακό στον παίκτη. Ένα παίκτη που δεν τον υπολογίζει. Κάνει κακό στον παίκτη. Το καλοκαίρι, γιατί να του μην το επιτρέψεις να πάει να παίξει, να πάρει κάποια παιχνίδια. Προφανώς τώρα εδώ έχει να κάνει σίγουρα με το προηγούμενο παρελθόν του και την κόντρα του με τον Άρη, αλλά την οποία την πληρώνει ένας που δεν θέσει τίποτα για την όποια κόντρα έχει στο μυαλό του ο Κονσέισαο. Εντάξει, ξεκάθαρα. Σωστό. Εντάξει, κακή απόφαση νομίζω. Εδώ δείχνει ότι... Σίγουρα δεν είναι για τον άνθρωπο. Αν είναι έτσι η ιστορία ακριβώς όπως μας τη λες, είναι μη επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι σε ένα ποδοσφαιριστή. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής, έχει συνενέσει και η ομάδα, δεν χρησιμοποιείται. Και από την άλλη μεριά, συγγνώμη, είμαι εγώ τώρα στο ΔΣ της Πόρτο. Έτσι. Σε ρωτάω λοιπόν για τον Αντράντε που δεν τον έχει χρησιμοποιήσει καθόλου. Και σου λέω ρε, εσύ, Σέρτζιο, να τον αφήσουμε να πάει στον Άρη να παίξει, να κάνει, να δείξει. Και λες, εσύ, όχι, τον υπολογίσω και τον βάζεις αποστολή. Δεν είναι σαν να με δουλεύεις και στη Μούρη. Εμένα. Που τον πληρώνω. Καλά, βέβαια. Εννοείται. Έτσι, δηλαδή. Εννοείται. Εντάξει, ήταν μια καλή περίπτωση, γιατί ένα πολύ ταχύς εξτρέμ που θα βοηθούσε νομίζω τον Άρη, όπως και ο Κωνσταρικάνος, για τον οποίο ο Άρης προσπάθησε πραγματικά, έδωσε μια μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά, αλλά και τα χρήματα τα οποία απαιτούσε για την οψιόν, για την διτραγορά δηλαδή, το καλοκαίρι η ομάδα του, η Deportivo Saprissa, ήταν τα ήθελαν όλα του που λέμε, πράγμα στο οποίο δεν συμφώνησε ο Άρης, και έτσι προσώρας δεν θα γίνει, και λέω προσώρας γιατί ο Άρης νομίζω θα ασχοληθεί με τον παίκτη το καλοκαίρι, θα προσπαθήσει από τώρα να τον κρατήσει ζεστό, γιατί θεωρεί ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση στα 20, ούτε καν 20 δεν είναι, καλά, διεθνής με την εθνική του ομάδα, για να τον αποκτήσει τουλάχιστον το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν κατάφερε να κάνει άλλη κίνηση ο Άρης από τους παίκτες που δεσμεύονταν με συμβόλαιο. Ναι. Γιατί υπάρχει η διαδικασία των ελεύθερων έως τις 17 του μήνα. Ο Άρης θα ψάξει από αυτή τη λίστα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, κυρίως όσων ξέρεις Βάη, μείναν λίγο προς το τέλος των μεταγραφών ελεύθεροι, ναι, και ορίζονται ως ελεύθεροι, όχι δηλαδή κάποιος που είναι εντελώς ανενεργοί, να δει μήπως υπάρχει κάτι αξιόλογο για να ασχοληθεί τις επόμενες μέρες. Είναι ακόμα στην αγορά πάντως, έτσι, αναζητεί κάποια λύση. Να γεμίσει λίγο το ρόστερ. Εντάξει, όχι και φανατικά τώρα. Εντάξει, δεν θα τρελαθεί κιόλας άμα δεν πάρει κάποιο ποδοσφαιριστή, γιατί ήταν δύο καλές περιπτώσεις αυτές που κυνήγησε, δεν του κάθισαν. Θα κοιτάξει να δει αν υπάρχει κάτι καλός. Αν δεν έχει, θα συνεχίσει με αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Περιμένουμε κάποια επιστροφή. Έχει οριστικοποιηθεί το πλάνο. Ο Χαλίλοβιτς της Θεσσαλονίκη, να πω ότι έρχεται σήμερα. Ναι. Έρχεται ο Χαλίλοβιτς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι μια μέρα σήμερα που το ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνεις Βάη, είναι στραμμένο αποκλειστικά στον Άλκη. Συμπληρώνεται ένας ακριβώς χρόνος σήμερα, mm-hmm, από την δολοφονία του 19χρονου. Τελέστηκε πριν από λίγο στο σημείο της δολοφονίας, στην οδό που θα μετονομαστεί πλέον ως ο Νούπος Άλκης Καπανός, κοντά στο Κλεάνθης Βικελίδη, το Τρισάγιο. Ήταν αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας, της μπασκετικής, με τον Γιάννη Καστρίτη, τον Χάρη Παπαγεωργίου. Ήταν αρκετοί βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Κολτσίδας, ο οποίος
θα κατέβει και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Ζάβα. Δεν θέλω να είμαι σε δημοτικό συμβούλιο με κολτσίδα αντιπαλό. Να ξέρεις. Ναι. Δεν θέλω. Ναι, ναι, όντως. Γιατί δεν έχει διαιτητές εκεί, καταλαβες. Ακριβώς, ναι. Βιντεοσκοπούνται όμως από τους δεν έχει διαιτητές όμως, ρε φίλε. Δηλαδή τι θα το κάνεις. Να μου κάνει τάκλι στην καροτίδα και τι. Άντε, θα το δει ο κόσμος. Και. Θα πονάω εγώ. Τέλος. Ναι, ζητά, δεν έχεις άδικο. Και 6 ώρα το ραντεβού, το απογευματινό φυσικά θυμίζω, το οποίο θα ξεκινήσει η ειρηνική πορεία προς το Λευκό Πύργο. Στην οποία καλούνται όλοι οι φύλαθλοι όλων των ομάδων, όχι μόνο του Άρη, να ακολουθήσουν και να στείλουν ένα ηχείρο μήνυμα φορώντας τη φόρμα, την φανέλα της ομάδας τους. Έχουν κληθεί ακαδημίες από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και θα καταλήξει στο Λευκό Πύργο. Ωραία. Ωραία. Αλέξη μου, κάτι άλλο άξιο αναφοράς? Τώρα, εν ώψη Ιωνικού, έχει οριστικοποιηθεί το πλάνο επιστροφών των τραυματιών? Κοίτα, χθες φάνηκε ότι θα είχε επιστροφές από την πρώτη καλώς προπόνηση, καθώς ο Καμαρά, ο Καμάτσο, ο Ικουλού πήραν κανονικά μέρος στην προπόνηση. Ο Πάλμα δεν συμμετείχε και πάλι στο πρόγραμμα και δεν ξέρω αν θα προλάβει ούτε αυτό το παιχνίδι. Το επίσης θετικό είναι ότι ο Πακατά έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης, άρα πηγαίνει και αυτός πολύ καλύτερα. Άρα το σίγουρο είναι ότι θα έχει κάποιες επιστροφές. Έκανε και ο Γερμανός την πρώτη του προπόνηση, ο Ρουπ, χθες. Επομένως σίγουρα γεμίζει η φαρέτρα του προπονητή. Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.